είσαι αστυνομικός σύμβουλος και σε τράπεζες, οι οποίες αποτελούν η καθημερινότητα του κάθε πολίτη πλέον. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε πώς έχει αλλάξει η πολιτική των τραπεζών σήμερα με αυτά τα νέα μέτρα που έχουν ληφθεί. Κοιτάξτε, το παλιότερα νομίζω ότι ήταν πολύ πιο σκληρές ως προς την τακτική που ακολουθούσαν. Πλέον μετά το ζήτημα του ουσιαστικά που θα πουληθούν τα δάνεια σε εταιρείες του εξωτερικού, έχει δημιουργηθεί μια τακτική στις τράπεζες να κάνουν προτάσεις οι ίδιοι στους δανειολήπτες για τα κόκκινα δάνεια και να τους προτείνουν διαγραφή τόκων και κεφαλαίου ώστε να οδηγηθούν σε μια ρύθμιση και να μπορέσουν να εισπράξουν κάτι από αυτά που έχουν δώσει. Αυτό είναι μια τακτική των τραπεζών, η οποία σας λέω ακολουθείται λόγω και του ότι επιβλήθηκε πλέον η πώληση των δανείων αυτών στο εξωτερικό, σε εταιρείες του εξωτερικού. Κατά τα άλλα, οι τράπεζες ήταν δυστυχώς και ειδικά μετά το 2010 ο κακός της όλης ιστορίας και της οικονομικής κρίσης στη χώρα. Νομίζω ότι υπήρξαν ακρότητες, ιδίως μέχρι ένα σημείο τόσο και στον τρόπο που χορηγούσαν τα δάνεια οι τράπεζες, γιατί δίναν αναλόγηση τα δάνεια σε ανθρώπους και οδηγήσαν έτσι μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην υπερχρέωση. Από την άλλη, είχαν το πλεονέκτημα οι τράπεζες το ότι συνήθως βάζαν υποθήκες σε ακίνητα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζαν το ότι αν όχι όλο ένα μέρος των χρημάτων που είχαν δανείς θα τα πάρουν πίσω. Και ουσιαστικά έτσι εγκλωβίστηκε η κοινωνία σε αυτό το πρόβλημα που λέμε υπερχρέωση. Νομίζω ότι όμως η τακτική έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό ήδη και από Αθήνα τα μεγάλα τα νομικά γραφεία που έχουν το ζήτημα των ρυθμίσεων των δανείων ουσιαστικά. Έχω ακούσει και από δικούς μου πελάτες αλλά και από τις ίδιες τράπεζες ότι κάνουν μεγάλες διαγραφές τόσο σε κεφάλαιο όσο και σε τόκους δανείων προκειμένου να μπορέσει ο δανειολήπτης να ρυθμίσει το δάνειο και μάλιστα λαμβάνει την υπόψη και το εισοδηματικό κριτήριο, δηλαδή τι εισόδημα έχει ο εκάστοτε δανειολήπτης, που αποδεικνύεται από έγγραφα πάντοτε, ώστε η ρύθμιση να είναι τέτοια που να μπορεί ο δανειολήπτης να καταβάλει το ποσό που θα του ζητηθεί. Άρα θεωρείτε ότι μέσα στην κρίση η κρίση έφερε και κάποια καλά σε σχέση με τον τρόπο όπου χειρίζονταν τους πελάτες να υπάρξει ένα μέτρο. Παλιότερα ναι. Παλιότερα η τράπεζα αν δεν πλήρωνε σε ένα δάνειο έβγαζε μια διαταγή πληρωμής και προχωρούσε η κατάσχεση. Δεν έμπαινε στη διαδικασία της συζήτησης εύκολα. Πλέον, ναι, υπάρχει μια πιο ανθρωπιστική προσέγγιση. Κοιτάξτε, πάλι νομίζω ότι το οικονομικό συμφέρον είναι ότι ουσιαστικά πάλι πρέπει να διασώσουν κάτι από το δάνειο. Αλλά τουλάχιστον αυτό ευνοεί τους καταναλωτές. Σε ψυχολογικό ανθρώπινο επίπεδο, πιστεύετε ότι η κρίση έχει φέρει κάποια καλά στις ανθρώπινες σχέσεις? Έχει απενοχοποιήσει κάποιους ανθρώπους? Νομίζω ότι έκανε καλό η οικονομική κρίση, έκανε καλό γιατί αναθεωρήσαμε πολλά πράγματα. Είχαμε φτάσει νομίζω και σαν κοινωνία σε ένα επίπεδο υλισμού που είχε διαλύσει κάθε ανθρώπινη σχέση. Τα πάντα ήταν ουσιαστικά το προσωπικό μας συμφέρον. Νομίζω ότι πλέον έχει βελτιωθεί η κατάσταση, ότι οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν μπει πάλι στο επίκεντρο, η επικοινωνία των ανθρώπων έχει μπει στο επίκεντρο και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό προκειμένου να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και την όλη κατάσταση στην οποία περιήλθαμε ως χώρα. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία ήταν πάντα μια κοινωνία που είχε στο επίκεντρο της την οικογένεια και τις ανθρώπινες σχέσεις και αυτό ήταν που την έκανε να διατηρηθεί τόσες χιλιάδες χρόνια. Σαν χώρα. Οπότε νομίζω ότι αυτό πρέπει και πάλι να χτιστεί και να είναι ο βασικός πυρήνας για να εξέλθουμε τόσο από την κρίση όσο και από τα τυχόν ηθικά διλήμματα που τίθενται όλοι αυτό το διάστημα. Σήμερα, εκτός από τη δικηγορία, τι περιλαμβάνει η καθημερινότητά σας? Έχω εκλεγεί περιφερειακό σύμβουλο στις περιφερειακές εκλογές που γίνανε το 2014 με τον Περιφερειάρχη τον Αίμιστο τον Γιώργο τον Παυλίδη και με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλο τον Θόδωρο τον Μαρκόπουλο. Οπότε μπαίνουμε σε ένα πολιτικό κομμάτι που αφορά τη ζωή σας. Η πολιτική πότε μπήκε στη ζωή σας? Είχα ασχοληθεί ως φοιτητής με τις νεολαίες τότε τις παρατάξεις που υπήρχαν στο Πανεπιστήμιο. Μετά, όταν ξεκίνησα ουσιαστικά την πρακτική, απομακρύνθηκα λίγο από όλα αυτά για να ρίξω το βάρος λίγο στον επαγγελματικό στίβο, ώστε να μπορέσω να κάνω και το δικό μου το γραφείο για να εξελιχθώ επαγγελματικά. Κάποια στιγμή μου έγινε η πρόταση το 2013 με 2014 τότε για τις εκλογές που θα γινόταν το Μάιο του 2014 από τον Θόδωρο τον Μαρκόπουλο αν θέλω να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιό του. Συμμετείχα, πήγα πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ τον κόσμο που με προτίμησε με την ψήφο του. Εκλέχτηκα δεύτερο σε Σταυρού στον νόμο Καβάλας και από το εκεί και πέρα και μέχρι και σήμερα είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Διετέλεσα και την Περιφερειάρχη Υγείας όσο ακόμα Περιφερειάρχη ήταν ο Γιώργος ο Παυλίδης.
Η πολιτική πιστεύετε ότι είναι ένα σπορ το οποίο μπορεί να το δείξει ο καθένας? Εγώ αυτό που πάντα έλεγα είναι νομίζω ότι πρέπει οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με την πολιτική. Νομίζω ότι αυτή η αποστασιοποίηση του κόσμου και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων από τα πολιτικά δρόμενα δεν κάνει καλό. Πρέπει οι άνθρωποι να πάρουν όντως τις τύχες στα χέρια τους και πρέπει να αποφασίσει τελικά και η δική μας γενιά για το πώς πρέπει να χαραχτεί η πορεία της ζωής μας. Δεν μπορούμε μια ζωή να αφήνουμε ανθρώπους, χωρίς να λέω ότι αυτό είναι εξ ορισμού κακό, έτσι. Σαφώς και η εμπειρία που έχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας είναι βασική. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει και περισσότεροι νέοι άνθρωποι να ασχολούνται με τα κοινά για να καθορίσουν, να ακουστεί η φωνή τους και να καθορίσουν και αυτή τη ζωή της δικής τους γενιάς. Γιατί είναι και αυτοί οι οποίοι βιώνουν κατά βάση τα προβλήματα τα οποία έρχονται μπροστά τους και για πολύ περισσότερα χρόνια. Αυτοί θα, εμείς θα πρέπει θα να... τα υπομιστούν. Ναι. Εκτός από την πολιτική που αναφέραμε, τι άλλο υπάρχει στη ζωή σας σήμερα? Υπάρχει, εκτός από την οικογένεια στην οποία θα επεκταθούμε σε λίγο, υπάρχει κάτι άλλο? Έχετε κάποιο χόμπι, κάτι το οποίο σας χαλαρώνει μέσα στη μέρα? Θα πάτε για κάποιο περπάτημα? Δεν ξέρω. Εντάξει, για ένα περπάτημα κυρίως με τη γυναίκα μου πηγαίνω και πήγαινα τα απογεύματα. Ωραία, οπότε ερχόμαστε στο κομμάτι σύζυγος. Με τη σύζυγο πότε γνωριστήκατε? Στο πανεπιστήμιο, στα φοιτητικά μας χρόνια. Είσαστε μαζί οπότε πολλά χρόνια, φαντάζομαι. Είμαστε αρκετά. Ναι. Είναι και αυτή η δικηγόρος? Όχι, όχι, όχι. Είναι τελείως σε τεφά γυμναστή. Πολύ ωραία. Και έχετε αποκτήσει και δύο παιδιά. Τα παιδιά είναι ηλικίες? Έχω μία κόρη 2,5 χρόνων και ένα γιο ο οποίος είναι τώρα 45 ημερών. Γεννήθηκε πρώτα. Μάλιστα, να σας ζήσει κιόλας. Πώς είναι η ζωή με δύο παιδιά? Έχετε χρόνο για να κάνετε όσα πρέπει θεωρητικά να κάνει ένας μπαμπάς? Θα θέλατε κι άλλο, φαντάζομαι. Ο χρόνος είναι ένα πρόβλημα, ειδικά όταν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και ασχολείσαι και με τα κοινά, είναι πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι ο χρόνος που ο καθένας από εμάς αφιερώνει στην οικογένειά του πρέπει να είναι ποιοτικός. Δηλαδή, όταν βρίσκεται στο σπίτι, να είναι πραγματικά εκεί και να ασχολείται με την οικογένειά του. Τα παιδιά νομίζω ότι είναι ίσως η ευτυχία της ζωής που λέμε, γιατί όντως σε ξεκουράζουν και εμένα μου το λέγανε μέχρι να αποκτήσω παιδιά, ότι θα δεις ότι θα αλλάξει η ζωή σου. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα να τα κάνεις παιδιά. Όντως είναι διαφορετικά, πραγματικά. Τελειώνω από τη δουλειά και περιμένω να πάω σπίτι για να δω τα παιδιά μου. Σαν πατέρα, πώς θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας με κάποιες λέξεις? Τώρα, τα παιδιά είναι ακόμα μικρά για να πούνε. Πιστεύετε ότι θα είσαστε έτσι ένας μπαμπάς? Μάλλον το ίδιο θα είστε και στην κόρη και στο γιο, ή βλέπετε ήδη διαφορά? Είναι και το ειδιπόδιο που λένε. Ναι, ναι. Προς το παρόν είναι στο ίδιο επίπεδο για τα δύο τα παιδιά. Και νομίζω ότι κανένας γονιός δεν αγαπάει περισσότερο ή λιγότερο κάποιο από τα δύο παιδιά του. Άλλο αυτό που λέμε ότι υπάρχει μια αδυναμία του πατέρα προς την κόρη και της μητέρας προς το γιο αντίστοιχα. Νομίζω ότι οι γονείς αγαπάνε το ίδιο και τα δύο παιδιά και δεν μπορεί να κάνεις διακρίσεις σε αυτό το θέμα. Η σύζυγος δείχνει όσο κατανόηση θα έπρεπε με τόσες ασχολίες που έχετε και δύο παιδιά? Πόσο εύκολο, δύσκολο είναι η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπινων σχέσεων? Νομίζω ότι δείχνει κατανόηση υπέρ του δέοντος. Με έχει στήριξει πάρα πολύ σε όλα αυτά. Και η σύζυγός μου δεν είναι και από τους ανθρώπους που ήθελε να ασχοληθώ με τα κοινά. Πραγματικά έτσι μου έλεγε ότι η δουλειά μας είναι αρκετά, μου τρώει ήδη αρκετό χρόνο. Παρ' όλα αυτά, όταν το αποφάσισα, με στήριξε και μέχρι σήμερα με στηρίζει. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχει υπομειστεί το μεγάλο βάρος του να ασχολείται κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας η ίδια με τα παιδιά και την ανατροφή των παιδιών. Οπότε ούτε μου γκρινιάζει, ούτε έχει και παράλογες απαιτήσεις και γι' αυτό είμαι ευγνώμων. Τι είναι αυτό που απολαμβάνετε να κάνετε όλοι μαζί σαν οικογένεια? Κοιτάξτε, κυριακάτικη βόλτα νομίζω είναι κάτι που δεν μπορείς να το αλλάξεις, και κάποιες εκδρομές. Εγώ δεν έκανα ποτέ μεγάλα ταξίδια. Μου της άποψης ότι αν μπορείς να κάνεις μικρές αποδράσεις και εδώ γύρω, όχι κάπου μακριά, μία ή δύο μέρες, νομίζω ότι είναι το καλύτερο για να έρθει. Είσαι μαζί με την οικογένειά σου, μακριά από την καθημερινότητα. Αυτές τις εκδρομές και τις βόλτες που πηγαίνουν με την οικογένειά μου. Η Καβάλα έχει και πολύ όμορφους κοντινούς προορισμούς. Έχετε κάποιον αγαπημένο? Δηλαδή, θα τύχει να πάτε στην ιδιαίτερη πατρίδα, σε κάποιο χωριό εδώ κοντά? Πηγαίνω, αρκετά συχνά πηγαίνω από τη μεριά από τα χωριά μου εκεί στο Παγκαίο. Που είναι συγκεκριμένα από ποιο χωριό? Πλατανότοπο. Έχουμε και γραφικά χωριά εκεί, Μεσορόπη και η Μουστένη από εκεί. Και από την άλλη μεριά είναι εκεί, σχεδόν το Παλιοχώρι, είναι ιδιαίτερα γραφικά χωριά για να τα επισκεφτεί κανείς. Έχουμε το παραθαλάσσιο κομμάτι που το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς όλοι Καβάλα πηγαίνουμε από εκεί. Πέραμο, Αμόλοφη, ο Πύργος, η Ηρακλίτσα. Στηρίζετε λοιπόν την Καβάλα και την περιφέρεια γενικότερα.
Μάλιστα. Είσαστε από τους ανθρώπους, θα λέγατε, που βάζετε συγκεκριμένους στόχους και προσπαθείτε να τους κατακτήσετε με επιμονή και υπομονή, ή αφήνετε τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά να έρθουν στη ζωή σας? Παλιότερα ήμουν πιο πεισματάρη σε αυτό το θέμα. Πραγματικά έβαζα ένα στόχο και πολεμούσα στα πλαίσια του δυνατό, έτσι, χωρίς υπερβολές, να καταφέρω αυτό που πραγματικά επιθυμώ. Νομίζω ότι πλέον καλύτερα να αφήνουμε και τα πράγματα να έρθουν και από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να πιέζουμε τόσο πολύ τον εαυτό μας ούτε τις καταστάσεις. Νομίζω ότι αυτό που είναι να έρθει ως ένα βαθμό, χωρίς να το παρατάμε, να ενδιαφερθούμε, να αγωνιστούμε πραγματικά, αλλά όταν είναι να έρθει και στην κατάλληλη ώρα, πιστεύω θα έρθει. Η οργάνωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για εσάς και ειδικά σε αυτό το επάγγελμα, το οποίο έχει να κάνει με ημερομηνίες, προθεσμίες, γραφειοκρατία. Πόσο σημαντικό είναι να είναι ένας άνθρωπος οργανωτικός, ειδικά με αυτό το επάγγελμα? Νομίζω είναι το βασικότερο. Η οργάνωση πρέπει να έχει ένα δικηγορικό γραφείο, είναι το βασικότερο. Είναι τα ημερομηνίες, οι προθεσμίες παίζουν καταλυτικό ρόλο. Αν χάσουμε μια προθεσμία, ουσιαστικά μπορεί να παραγραφεί και μια υπόθεση. Οπότε λειτουργούμε καθαρά με ένα ημερολόγιο, το έχουμε όλοι οι δικηγόροι στο γραφείο, στο οποίο καθημερινά αναγράφουμε το τι πρέπει να κάνουμε την επόμενη μέρα. Και ουσιαστικά υπάρχει και ο προγραμματισμός, γιατί τα δικαστήρια μπορεί να δικάζονται και το 19 και το 20. Να υπάρχει ένας προγραμματισμός και το αμέσως επόμενο διαστημένο. Υπάρχει κάτι που δεν ανέχεστε στους ανθρώπους, στις επαγγελματικές σας σχέσεις, σε μια επαγγελματική συνεργασία, όχι στους φίλους σας? Εκεί πέρα φαντάζομαι είναι πιο ιδιαίτερα πράγματα, αλλά επαγγελματικά τι είναι αυτό που θέλετε, που δεν μπορείτε να ανεχθείτε? Δεν μου τύχε ποτέ κάτι σε επαγγελματική συνεργασία. Ούτε με κάποιο πελάτη, κάτι ιδιαίτερο? Όχι, αυτό με πελάτη, τώρα για συναδέλφους δεν είχα ποτέ θέματα, ούτε είχα αντιμετωπίσει κάποιο θέμα ποτέ. Το κακό είναι το να σου πούνε ψέματα ο εκάστοτε πελάτη σου, γιατί ουσιαστικά δυσχεραίνει τη δική σου τη δουλειά και δεν μπορείς να υπερασπιστείς μια υπόθεση όπως θα έπρεπε να την υπερασπιστείς. Επειδή μου έχει τύχει να μου έχουν παρουσιάσει τα γεγονότα λίγο διαφορετικά από ό,τι θα έπρεπε. Ενώ από ό,τι ήταν πραγματικά. Όλοι ξέρουμε ότι στον δικηγόρο, τον ψυχολόγο και τον εξομολόγο τα λέμε όλα. Να λες την αλήθεια, γιατί θα την βρεις μπροστά σου. Ειδικά στα δικαστήρια υπάρχει και ένας αντίδικος και ένας δικηγόρος από την άλλη μεριά. Θα υπερασπιστεί το δικό του τον πελάτη. Και επειδή μου είχε τύχει και το έζησα, γιατί βρέθηκα προαπρόπτου στο ακροατήριο, γιατί αλλιώς μου τα είχαν πει, άλλα λέγανε τα χαρτιά που υπήρχαν από την άλλη μεριά. Και λέω ότι το ψέμα είναι ίσως το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένας πελάτης στο δικηγόρο του. Να πει την αλήθεια όπως είναι και ο δικηγόρος θα του συμβουλέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διότι μετά δεν μπορεί να βοηθηθεί από κανέναν, και ο ίδιος ο πελάτης. Και να θέλατε. Ξαπίνει στο ακροατήριο, είναι δύσκολο.